πλανήτης της μουσικής. Τριαντάφυλλο μου, αν ήξερες τι είδα στο τελευταίο μου ταξίδι. Α, θέλω αλήθεια να μάθω. Ως συνήθως, η Αλεπού και εγώ ταξιδεύαμε στο γαλαξία, προσπαθώντας να προλάβουμε το φίδι, αλλά... Κοίτα μπροστά! Εκείνος ο πλανήτης μας χρειάζεται. Εντάξει, μια ωραία ομαλή προσγείωση αυτή τη φορά, ε! Αυτό είναι! Σχεδόν, δηλαδή. Ωραία ήχη. Άκου αυτό. Σίγουρα αυτή η μελωδία θα μας οδηγήσει στην πόρτα. Έλα. Πάμε, Αλεπού. Θέλει και ερώτημα. Wow! Κοίτα εδώ. Έχω ένα προαίσθημα ότι μπορεί να προσγειωθήκαμε σε ωραίο πλανήτη αυτή τη φορά. Γεια σου. Βλέπεις το ποτάμι. Μοιάζει με παρτιτούρα. Είναι πανέμορφο. Αναρωτιέμαι γιατί το φίδι ενδιαφέρεται για αυτό το μέρος. Πρέπει να το καταλάβω, παρά ήταν καλό για να είναι αληθινό. Πού είσαι, Αλεπού? Εδώ, κάτω από τη γέφυρα. Έρχομαι να σε πάρω, κρατήσου. Τι εννοείς? Απλώς κρατήσου, θα σε βοηθήσω. Γεια σου, γλιστρά η παντούσα μου. Γιατί δεν σταματάει αυτό το πράγμα? Η παράδοσή μου, όχι! Μικρή πρίγκιπα, είσαι καλά? Θα μπορούσες να χτυπήσεις. Σε παρακαλώ, μην με ξανατρομάξεις έτσι. Αλήθεια? Τρόμαξες, Αλεπού? Ναι, δηλαδή, όχι, όχι. Μια Αλεπού δεν τρομάζει, απλά ανησυχεί λίγο. Όχι, τι καταστροφή! Ευχαριστώ για τη βοήθεια, αλλά είχα πλήρη έλεγχο του σκάφους μου. Λυπάμαι, φίλε μου, αλλά δεν είχες καθόλου τον έλεγχο. Αν δεν το πρόσεξες, παραλίγο να με χτυπήσεις. Και ποιος είσαι εσύ? Ένας γάτος. Γάτος? Γάτος, είμαι Αλεπού, ανόητο κουρδιστήρι. Ήρεμα, Αλεπού, θέλεις να σε βοηθήσουμε να ψαρέψεις τα όργανα από το ποτάμι? Όχι, ευχαριστώ, έχετε ήδη κάνει αρκετά. Δεν το πιστεύω. Ποιο το νόημα, τώρα καταστράφηκαν. Μα, πού πηγαίνεις? Αυτή η τρομπέτα είναι πραγματικά υπέροχη. Πάμε να του βάλουμε μυαλό. Είσαι σίγουρος? Γιατί δεν φαίνονταν να θέλει τη βοήθειά μας, ξέρεις. Ίσως να υπάρχουν άλλο προβλήματα. Αυτή η πόλη είναι υπέροχη, δεν συμφωνείς? Γεμάτη μουσική και αρμονία. Ναι, αλλά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι όλα είναι ντορεμί εδώ πέρα. Πολύ αστείο. Κάνω ό,τι μπορώ. Κύριε! Μοιάζει με εργοστάσιο. Πάμε να δούμε. Wow! Εντυπωσιακό! Εξαιρετικό! Ακούς αυτό! Όλα δουλεύουν συγχρονισμένα. Η γραμμή συναρμολόγησης κινείται με ρυθμό. Άκου, το τραγούδι δίνει το τέμπο. Ε,
μουσική είναι απλώς μαγευτική. Δεν θα αρχίσεις να τραγουδάς έτσι? Α? Είναι πολύ ωραία. Ωραία κίνηση, μικρέ πρίγκιπα. Αλήθεια, το εννοώ. Έχεις γεννηθεί για τη σκηνή, μικρέ. Τι, πάλι εσείς? Τέλεια, άντε πάλι. Τι θέλετε πάλι εσείς οι δύο? Θέλουμε απλώς να βοηθήσουμε, κύριε. Φέραμε την τρομπέτα. Πρέπει να έχετε γνώση. Ορίστε. Ευχαριστώ. Όχι, όχι πάλι. Τώρα γυρίστε από εκεί που ήρθατε και αφήστε μας να δουλέψουμε. Είναι μες στην τρελή χαρά, ε. Και λένε ότι η μουσική εξημερώνει και τέρατα. Αλεπού, κοίτα εκεί. Όταν η ντίβα τραγουδάει εκτός τόνου, όλη η γραμμή αναστατώνεται. Όχι. Έχεις δίκιο, είναι λίγο παράξενο. Εκτός κι αν είναι κανένα καινούργιο όργανο. Μια τρομπονούμπα ίσως. Μια άσχημη τρομπονούμπα εννοείς. Α, κι άλλο. Ας το δοκιμάσω. Κάνεις εκεί, Μύτωνε. Πες μου ότι ονειρεύομαι. Πόσες φορές σου έχω πει να μην δοκιμάζεις τα παράφωνα? Αυτή είναι η απέσιοι ήχοι που ακούσαμε πριν. Τώρα ξέρουμε από πού βγήκαν. Εσείς οι δύο πάλι. Ακούστε, είμαι ο υπεύθυνος του εργοστασίου και για τελευταία φορά σας ζητάω να φύγετε από το εργαστήριό μου. Αλλιώς δεν έχω άλλη επιλογή από το να σας πετάξω έξω. Για δοκίμασε. Το σε παρακαλώ, δεν έχουν καμία σχέση εκείνοι. Εγώ φταίω. Ναι, και αν συνεχίζει να δοκιμάζει τα παράφωνα, θα σε πετάξω και σένα έξω. Τα παράτη. Τι είναι αυτά? Τα παράφωνα είναι τα χρησιμοποιητά όργανα. Βγαίνουν από τη γραμμή συναρμολόγησης όταν η ντίβα τραγουδά εκτός τόνου. Ακούγονται φρικτά και δοκιμάζοντάς τα ενοχλούμε όλη την πόλη. Άμα Ότο, η δουλειά μου είναι να τα δοκιμάζω. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, το ξέρω, η Μύτωνε, ήταν σημαντικό. Τότε, όταν όλα ήταν τόσο απλά όσο οι παρτιτούρες. Όταν... Φανταστικά. Γίνεται όλο και καλύτερη. Τώρα σταμάτησε τελείως να τραγουδάει. Ω, το ποτήρι ξεχύλισε. Στο λέω, κάτι δεν πάει καλά με την ευφωνία τελευταία. Α, τίποτα σε αυτή την πόλη δεν δουλεύει σωστά πια. Τίποτα. Μην ανησυχείς, Μύτωνε. Σίγουρα όλα θα πάνε καλά. Ίσως η ντίβα σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Αγαπάω τη δουλειά μου. Ακούω πρώτος τον ήχο κάθε νέου οργάνου. Είναι η καλύτερη δουλειά που μπορείς να έχεις. Μα τελευταία είναι δύσκολο. Δεν καταλαβαίνω, γιατί δύσκολο? Ναι, και ποια είναι η εφωνία τέλος πάντων? Είναι υπέροχη τραγουδίστρια. Δίνει ρυθμό στη ζωή μας. Βλέπεις, στην πόλη μας η μουσική ήταν πάντα απαραίτητη. Τη χρειαζόμαστε για να ζούμε αρμονικά. Τι εννοείς με αυτό? Απλά άκου. Η μουσική μας χαλαρώνει, είναι απαραίτητη για μας. Όπως... τα κοτόπουλα. Όπως μια μεγάλη ανάσα καθαρού αέρα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αν δεν παίζουμε κάθε μέρα, σύντομα θα δυστυχήσουμε. Τότε μάλλον ο Ότο έχει να παίξει καιρό, ε. Ναι, είναι ένα καλό παράδειγμα. Η Μύτωνε, μπορούμε να γνωρίσουμε την ντίβα? Την ντίβα? Ναι, γιατί όχι. Δεν είναι εύκολο, αλλά ας δοκιμάσουμε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ αληθινή ντίβα. Έχετε προσπαθήσει να την αντικαταστήσετε? Αδύνατον. Ο λαός μας ξέρει να παίζει μουσική, αλλά κανείς δεν μπορεί να τραγουδήσει. Κι εγώ μπορώ να τραγουδήσω. Θα βοηθούσε αυτό? Συγγνώμη, αλήθεια. Πού είναι το αστείο? Απλώς, στο πλανήτη μου τραγουδάω λίγο μερικές φορές και σύμφωνα με το τριαντάφυλλο και την Αλεπού, τραγουδάω εκτός τόνου. Τριαντάφυλλο? Είσαι φίλος με ένα τριαντάφυλλο? Φυσικά, γιατί? Επειδή εμείς οι Ούτιαν μισούμε τα λουλούδια. Η Ανθώδης είναι η χειρότερη εχθρή μας. Χωρίς μουσική, ο λαός μου θα βυθιστεί στη μελαγχολία. Τι καταστροφή! Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν τραγουδάω πολύ καλά, αλλά ίσως αν κάνω μαθήματα. Ξέρω, μπορώ να ζητήσω από την Εφωνία να μου μάθει να τραγουδάω. Εντάξει, ας πάμε να τη δούμε. Πάντα τραγουδάει το σούρουπο για να μπορέσουν οι Ούτιαν να κοιμηθούν ήρεμοι.